Καλησπέρα σε όλους για ακόμη μια φορά, ονομάζομαι Καρυπίδης Βασίλος και σήμερα βρίσκεστε στο κανάλι μου. 22% τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Οχ, οχ, οχ. Τι συμβαίνει, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει σε αυτό το ποσοστό, για ποιο λόγο κοντεύει να πέσει κάτω από το 20% μπορεί να κάνει κάτι για να το διορθώσει. Τι γίνεται με τα κόμματα τη ε, αριστεράς, αριστερά, τι γίνεται με τα κόμματα δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά λοιπόν στο σημερινό βίντεο. Μόλι ένα στου τέσσερι πλέον έχει καλή εικόνα για την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι πρέπει να χωρίσουμε την κυβέρνηση στα πρώτα τέσσερα χρόνια και στην δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη, η οποία είναι ιδιαίτερα διαφορετική, αν το θέλετε έτσι, σε σχέση με την πρώτη. Τρει στου τέσσερι λένε ότι πάμε προ τη λάθο κατεύθυνση. Τα βασικά προβλήματα λοιπόν είναι η ακρίβεια. Ο κόσμο ψηφίζει με τη τσέπη του. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όταν στη χώρα μα οι τιμέ του ρεύματο είναι στο Θεό λόγω του χρηματιστήριου ενέργεια. Μπορώ να το εξηγήσω αν θέλετε σε ένα άλλο βίντεο πώ λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργεια. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, διότι πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα. Το δεύτερο είναι η τιμή των καυσίμων. Για κάποιο λόγο έχει επικρατήσει στη χώρα μα λογική εδώ και πολλά χρόνια ότι οι πλούσιοι μόνο κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Και έχουμε τεράστιου φόρου στα καύσιμα. Πιο πολλοί είναι οι φόροι παρά τα καύσιμα. Πιστεύω ότι πρέπει, είναι αυτονόητο το ότι πρέπει να γίνει. Οι τιμέ στα τρόφιμα συνεχίζουν και επιμένουν να είναι πάρα πολύ μεγάλε. Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχω δει ότι σε ορισμένε χώρε έχουν πέσει τιμέ τα τρόφιμα. Και το πιο σημαντικό, παιδιά, προφανώ, είπαμε καύσιμα, ρεύμα, φυσικό αέριο, το ύψο των μισθών. Είναι το τρίτο πιο σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή, ότι η χώρα μα, ενώ έχουμε δει ότι στι υπόλοιπε χώρε οι μισθοί παίζουν πιο ψηλά, βλέπουμε ότι το εισόδημα του Έλληνα συνεχίζει και συρρυκνώνεται. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι κυρίω οικονομικό το πρόβλημα. Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν την τσέπη του Έλληνα. Πάμε λοιπόν πιο κάτω. Ποια από τα παρακάτω προβλήματα τη καθημερινότητα αντιμετωπίζεται με δυσκολία. Ο κόσμο δεν έχει να πληρώσει του λογαριασμού. Δυσκολία στην αντιμετώπιση έκτακτη ιατρική ανάγκη. Πολλοί πιστεύουν ότι αν του συγκίνει ένα έκτακτο ιατρικό πρόβλημα, δεν θα έχουν βοήθεια. Ο κόσμο έχει δυσκολία στην αγορά τροφίμων. Ενώ ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα ήθελα να κάνω και ολόκληρο βίντεο είναι οι διακοπέ. Το γεγονό ότι τα κόμιστρα, τα ναύλα για να πάει κάποιο διακοπέ ας πούμε, από τον Πειραιά στην Άξο με την οικογένειά του και το αυτοκίνητο είναι τεράστιε. Δεν, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι πανάκριβο το να πάει κάποιο και πιστεύω ότι πρέπει η κυβέρνηση να επέμβει στο συγκεκριμένο κομμάτι και να ελέγξει. Πάμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα. Από τι εθνικέ εκλογέ του 2023 έχει περάσει ένα χρόνο και κάτι. Πώ αξιολογείται το έργο τη κυβέρνηση. Μόλι το 19% η θετική εικόνα για τη δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη. Φαίνεται λοιπόν ότι, αν το θέλετε έτσι, η αυλική του Μητσοτάκη δεν του λένε όλη την αλήθεια. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει καθησυχαστεί από το γεγονό ότι δεν υπάρχει πολιτικό αντίπολο. Υπάρχει ένα Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν υπάρχει τίποτα άλλο τριγύρω που μπορεί να δώσει κυβερνητική πρόταση. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα. Η άποψή σα για του αρχηγού των κομμάτων στη Βουλή. <coughs> ακόμα και η δημοφιλία του Μητσοτάκη πέφτει. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία, τον τελευταίο καιρό που ακόμα και η εικόνα του Πρωθυπουργού φθήρεται. Και αν πάμε λοιπόν ε, μεταξύ του Κυριακού Μητσοτάκη, Κασελάκη και Ανδρουλάκη, ναι, ο Μητσοτάκη είναι πρώτο σε σχέση με αυτού του αντίπαλου, αλλά δεν υπάρχει κάποια άλλη σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Αν είχαμε εκλογέ την Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Μόλι 22% θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση έχει μεγάλο πρόβλημα στο να δώσει λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν την τσέπη του Έλληνα. Οπότε λοιπόν η κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει σε αυτά τα προβλήματα, αν θέλει να ανεβάσει τα ποσοστά τη. Έδωσε πολύ μεγάλη βαρύτητα στη ψήφιση του νομοσχεδίου του γάμου των ομοφιλόφιλων τον προηγούμενο καιρό. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν ήταν καν πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, αν το θέλετε έτσι. Δεν ήταν πράγμα το οποίο αφορούσε τόσο πολύ κόσμο. Και όμω σήμερα τα προβλήματα που αφορούν την οικονομία και λόγω του ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντίπαλο, δεν έχουν πάει στο 22%. Αν λύσει το οικονομικό, μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά τη. Αυτά λοιπόν σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει δώσει έμφαση σε λανθασμένα προβλήματα το οικονομικό δεν έχει λυθεί ακόμη και σήμερα. Και πιστεύω ότι αν θέλετε να μπούμε και στην ε, όλη κουβέντα για το τεκμαρτό εισόδημα, το γεγονό ότι φορολογεί τον κόσμο, λε και έβγαλε χρήματα, ενώ μπορεί κάποιο να έχει μια κακή χρονιά, μα κάνει ένα 22%. Πραγματικά η Νέα Δημοκρατία νομίζω είναι τα χαμηλότερα ποσοστά που είχε ποτέ. Γιατί, γιατί μάλιστα δεν έχει και αντίπαλο. Εγώ πιστεύω ότι αν δούμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ και βγει κανένα πολλάκι, θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία, καθώ πιστεύω ότι έτσι θα υπάρχει ένα αντίπαλο και η Νέα Δημοκρατία θα συσπηρωθεί. Speaking of which, ΣΥΡΙΖΑ πέμπτο κόμμα με βάση αυτή τη δημοσκόπηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν με τον Κασελάκη βαράει διάλυση. Ο Κασελάκη όπω ήταν φανερό δεν έχει καμία εικόνα, καμία ιδέα για το πώ λειτουργεί το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μα. Δεν έχει ιδέα το παιδί. Είναι απολυτή που λέμε. Και πιστεύω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε εξέλιξει. Αν όντω βάλει υποψηφιότητα ο, ο Πολάκη, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να επανασυσπυρωθεί. Γιατί ο Πολάκη εκφράζει τον μέσο ΣΥΡΙΖΑ καλύτερα από ότι ο Κασελάκη. Ο Πολάκη και όχι ο Κασελάκη. Στον Ανδρουλάκη θα φτάσουμε σε λίγο, γιατί θέλω να μιλήσω έτσι λίγο, η δημοσκόπηση έχει και κάποια στοιχεία σχετικά με τα εσωτερικά του Πασόκ. Το κουκουέ 8,7 σταθερά, λογικό είναι διότι πολλοί κόσμος δεν θα ψηφίσει ή τέλο πάντων επιλέγει την αποχή ως στάση διαμαρτυρίας. Αυτό ανεβάζει τα ποστά του κουκουέ που έχει περίπου τους ίδιους ψηφοφόρους. Πάμε λοιπόν τώρα να πιάσουμε τα κόμματα δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική λύση συνεχίζει πολύ καλά και μάλιστα σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι τρίτο κόμμα, με 8, 8. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Κυριάκος Βελόπουλο έχει εκμεταλλευτεί πολύ καλά τη στροφή τη Νέα Δημοκρατία προ το κέντρο και έχει προσεγγίσει ένα μεγάλο μέρο των απογοητευμένων ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Βελόπουλο, αν θέλει να αυξήσει παραπάνω τα ποσοστά του και ειδικά με αυτό το πολιτικό σκηνικό πιστεύω πως θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εξωματική αντιπολίτευση η ελληνική λύση που έχει χρόνια παρουσία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο στην τίθεση με τη νίκη και τη Φωνηλογική που είναι καινούργια κόμματα μάλιστα Φωνηλογική δεν έχει καν παρουσία στο... έχει μόνο στο εθνικό κοινοβούλιο αλλά η ελληνική λύση αυτή τη στιγμή έχει μπροστά τη, έχει τι σκητάλη στα χέρια τη για να προσπαθήσει να ενώσει το χώρο δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε να δω τα επόμενα βήματα του Κυριάκου Βελόπουλου, αν θα δούμε προστίκε καινούριων προσώπων, αλλαγή στρατηγική. να σίγουρα το κόμμα Κυριάκο Βελόπουλο σε ελληνική λύση να αναρχηγώ, αλλά ένα κόμμα πρέπει να έχει και το νούμερο 2 και το νούμερο 3 και το νούμερο 4. Η ελληνική λύση έχει τεράστια πύχηση στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά έχει χαμηλά ποσοστά στη Νότια Ελλάδα. Αυτό, γι' αυτό το λόγο, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να πηγαίνει και κοντά στο 20% ορισμένε περιοχέ, στη Νότια Ελλάδα και πόσο μάλλον στην Κρήτη δεν τα πηγαίνει καλά η ελληνική λύση. Ωστόσο, έχει τη σκητάλη αυτή τη στιγμή στα χέρια τη θα περιμένουμε να δούμε τη χρονιά 2024-2025, αν το θέλετε έτσι, την πολιτική χρονιά, σαν ένα σχολικό έτο τη βλέπω εγώ, για να δούμε τι θα κάνει η ελληνική λύση. Πάρα πολύ καλά πηγαίνει η φωνολογική. Ξεπέρασε τη νίκη, ξεπέρασε και την πλεύση. Η φωνολογική, η Αφροδίτη Λατινοπούλου πηγαίνει εξαιρετικά. Και οφείλω να το πω αυτό διότι η εμφανίση τη στην τηλεόραση, το γεγονό ότι μπήκε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, ο λόγο τη οποίο μένει. Κάναμε και μια συνέντευξη. Βασικά, έχουμε κάνει αρκετέ συνέντευξει, αλλά είχα και χθε συνέντευξη από τον Ανδρέα τον Παναγόπουλο. Εγώ βλέπω ότι η Λατινοπούλο έχει μπει πολύ δυνατά, με ένα 4%. Πιάνει του απογοητευμένου νεοδημοκράτε. Η βασική διαφορά που έχει με την ελληνική λύση είναι ότι η ελληνική λύση έχει πάρει του νεοδημοκράτε, αλλά ο Κυριάκο Βελόπουλο απευθύνεται σε όλο το πολιτικό φάσμα. Λέει ότι ήταν στο Πασόκ παλιά, στο πατριωτικό Πασόκ, έχει περάσει και αυτό έτσι από τον πατριωτικό χώρο από το λαό και πλέον έχει την ελληνική λύση. Η φωνή λογική εστιάζει πολύ συγκεκριμένα Προς τους Νεοδημοκράτε. Ενώ η ελληνική λύση παίρνει από παντού. Η Λατινοπούλου πάει πολύ καλά. Δηλαδή το 4% σημαίνει ότι η δουλειά τη αποδίδει. Φαίνεται ότι έχει μία πορεία. Θα δούμε πώ θα τα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο γενικά μπορεί μόνο να σου κάνει θετική, να ανεβάσει την εικόνα σου προ τα θετικά, διότι έτσι όπω είναι σήμερα δεν έχει φθορά. Μπορεί να μιλήσει για τα θέματα τη Ευρώπη, αλλά επειδή δεν ασχολείσαι με τα εγχώρια θέματα. Οπότε λοιπόν η Λατινοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο έχει. Θα κάνει τα πρώτα τη βήματα, ούσα εκλεγμένη ε, ευρωβουλευτή. Περιμένω να δω τι δηλώσει τη, τι τοποθετήσει τη για να δούμε πώ θα πάει. Πάντω, η ελληνική λύση έχει την πρώτη θέση στην πρώτη καθεδρία και η φωνή λογική ξεπέρασε την αδύναμη νίκη. Θα φτάσουμε και εκεί. Για την πλάση τη ελευθερία δεν έχω να πω ποτέ τίποτα. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα νούμερα δεν ξέρω πώ βγαίνει το 4%. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα να πει ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω ζωή πουλού. Και, και επίση δεν ξέρω και κανένα άλλο στέλεχος, σαν ψέματα. Ξέρω τον Μπιμπίλα, ο οποίο κοροϊδεύε του Αγίου μα. Τέλο πάντων, δεν θέλω καν να πω κάτι για την πλάση τη ελευθερία. Η νίκη 3,3. Δυστυχώ ο κύριο Νατσιό, παρόλο που έχει κοινοβουλευτική παρουσία, δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Για μένα δεν έχει πολιτικό λόγο. Δεν έχει παλμό. Δεν έχει παλμό. Είναι ένα αρχηγό, είναι ένα δάσκαλο. Σαν να κάνει μάθημα σε σχολείο είναι ο κύριο Νατσιό. Δυστυχώ. Μπορεί να λέει ορισμένα σωστά πράγματα, αλλά δεν πείθει. Πρέπει να έχει έναν αρχηγό μπροστά, ο οποίο μπορεί να εμπνεύσει. Δεν βλέπω αυτό το χάρισμα την ικανότητα στον Νατσιό και περιορίζεται στο 3%, μια και έχει έτσι πολύ συγκεκριμένου ψηφοφόρου και απευθύνεται στου παραεκκλησιαστικού κύκλου η νίκη. Στο 1,5 είναι αριστερά, 11% άλλο, 16% δεν έχω αποφασίσει από ό,τι φαίνεται πολλοί νεοδημοκράτε απομακρύνονται, αλλά δεν πηγαίνουν συγκεκριμένα και σε κάποιο κόμμα. Δηλαδή, ναι, ο Μητσοτάκη με απογοήτευσε, αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν βλέπω κάποια άλλη κυβερνητική πρόταση μέχρι στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια κέντρο-αριστερή πρόταση και δεν υπάρχει και κάποια δεξιά πρόταση, αν το θέλετε έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια συνένωση, λύση, φωνολογική νίκη ή έστω κάποιο ο οποίο θα μπορούσε να ενώσει αυτό το χώρο. Πιο κάτω λοιπόν, ποιο πιστεύει ότι θα κερδίσει τι εκλογέ του Πασόκ. Η άποψή μου είναι ότι ο Δούκα θα τι κερδίσει. Ξεκάθαρα. Ο Δούκα θα πουλήσει ότι εγώ κέρδισα τον ανεψιό του Μητσοτάκη. Εγώ κέρδισα τον Πακογέννη στο Δήμο τη Αθήνα. Αφού ο Ανδρουλάκη δεν τραβάει. Και είναι δεδομένο αυτό. Η άποψή μου είναι ότι ο Δούκα θα κερδίσει τι ισοκομματικέ του Πασόκ και αυτό μονάχα συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί, Γιατί θα έχει πλέον αντιπάλου. Η Νέα Δημοκρατία επειδή είχε απέναντί τη ένα κασελάκι και ένα δύο αδύναμου πολιτικού αντιπάλου, έπεσαν τα ποσοστά Η Νέα Δημοκρατία θέλει έναν τσίπρα απέναντί τη. Να ανεβαίνει ο Τσίπρα, να λέει και η Δημοκρατία, άντε εσεί που μα ψηφίσατε, ψηφίστε μα να μην έρθει ο Τσίπρα, ψηφίστε μα να μην έρθει ο Κασελάκη, ψηφίστε μα να μην έρθει ο Πολάκη. Την Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι τη συμφέρει ξεκάθαρα να βγει ο ε, Δούκα στο Πασόκ και ο Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έτσι θα επανασυσπυρώσει τη βάση τη. Και νομίζω ότι κάπω έτσι κλείνουμε τη σημερινή μα δημοσκόπηση με τη διαχρονική εξέλιξη τη πρώτη ψήφου, με την Νέα Δημοκρατία να χάνει από το Δεκέμβριο του 23 μέχρι τώρα πάνω από 10 μονάδε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, αν χωρίσουμε τι τετραετίε στην πρώτη και τη δεύτερη, την πρώτη τετραετία, όπω είπα, είχε μερικέ επιτυχίε, είχε τα εξοπλιστικά προγράμματα, είχε τον Εύρο που ήταν επιτυχία με την Τουρκία το 2020, είχε το Roots Race, την κρίση του Roots Race, αλλά είχε και τη διαχείριση τη πανδημία και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, δύο πράγματα τα οποία δίχασαν τον κόσμο. Αλλά η δεύτερη τετραετία με τσοτάκι φαίνεται δυστυχώ, και εδώ θέλω να καταλήξω τα συμπεράσματα του βίντεο, ότι έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει, ο κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να αλλάξει ε, Ορισμένου ανθρώπου που το συμβουλεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι κοντά του που του δίνουν συμβουλέ και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σαν να θέλουν το κακό του που το καταλαβαίνουν αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εικόνα τη πραγματικότητα, το τι περνάει ο μέσο Έλληνα σήμερα, το τι τον ζορίζει. Αυτά πρέπει να φτάσουν στα ανώτατα κλιμάκια τη κυβέρνηση. Πρέπει ο Μητσοτάκη, το Μέγαρο Μαξίμου, οι υπουργοί να τα ακούσουν αυτά. Δεν έχουν όλοι οι υπουργοί και όλα τα στελέχη τη κυβέρνηση σωστή εικόνα για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Κάποιοι ζουν σε ένα δικό του συνεφάκι επειδή ζουν σε περιοχέ και έχουν την καθημερινή επιβεβαίωση από του φίλου του και από του κοντινού του, μπράβο, η Νέα Δημοκρατία ασχίζει. Δεν είναι ισχύει αυτό το πράγμα. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία έχουν κατακρυμνιστεί. Έχουν κατακρυμνιστεί. Στην Αττική μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κρατάει καλά, και στην Κρήτη ενδεχομένω. Αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Πρέπει να κοιτάξει ο Μητσοτάκη να δώσει λύσει στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνα πολίτη. Τα οποία είναι κυρίω οικονομικά. Αυτά είχα να πω. Περιμένω να διαβάσω την άποψή σα κάτω στα σχόλια. Αν σα άρεσε το βίντεο, προφανώ πατήστε like. Αν δεν σα άρεσε, πατήστε δεν μου αρέσει. Εκτιμώ την ειλικρίνεια στη σχέση μεταξύ μα. Και αν θέλετε να είστε ενημερωμένοι για περισσότερα βίντεο τέτοιου χαρακτήρα, subscribe και το καμπανάκι έτσι ώστε να σα έρθει η ειδοποίηση. Μέχρι το επόμενο βίντεο, εύχομαι σε όλε και όλου καλή συνέχεια.